Σήμερα βρισκόμαστε στο στίχον 8 και όλη αυτή η περικοπή από εδώ και κάτω αφορά έναν από τους 7 διακόνους, τον Άγιον Διάκονον Πρωτομάρτυρα Στέφανον, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας, είναι ο πρώτος ο οποίος μαρτύρησε για τον Χριστό, μετά τον Χριστό, είναι αυτός ο οποίος παρέμεινε πραγματικά ως σύμβολο της μιμήσεως του Χριστού σε όλη τη ζωή και στη θυσία του και στο μαρτύριό του. Λέει λοιπόν τα εξής εδώ η πράξη των Αποστόλων. «Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως επίη τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστην και δύναμη, έκανε τέρατα και θαύματα μεγάλα μεταξύ του λαού». Βλέπετε ότι μαζί με την παρουσία των Αγίων, μαζί με την χάρη την οποία είχαν από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, επαληθευόταν η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος στους μαθητάς του, ότι στο όνομά του θα επακολουθήσουν τέρατα και σημεία, δηλαδή μεγάλα θαυμαστά πράγματα, μεγάλα θαυμαστά γεγονότα, τα οποία θα αποδείκνυαν πραγματικά την υπερφυσική δύναμη η οποία βρίσκεται εις την Εκκλησία, εις στα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Και πράγματι από τότε μέχρι σήμερα, κατά καιρούς, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό το γεγονός της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος καταλύει τους νόμους της φύσεως και γίνονται θαύματα. Πάντοτε γίνονται θαύματα μέσα στην Εκκλησία. Και λέει και μια ερώτηση εδώ σε αυτά τα χαρτιά, ότι πού ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας είναι η σωστή Εκκλησία. Πέρα από την αποστολική πίστη την οποία κατέχει και η οποία είναι πολύ εύκολο να την εξακριβώσουμε μελετώντας τον Λόγο του Θεού και την παράδοση των Αγίων Πατέρων, ένα από τα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν για το γεγονός της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι ακριβώς η ύπαρξη των υπερφυσικών αυτών σημείων, των θαυμάτων, τα οποία θαύματα γίνονται στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπορούν να ελεγχθούν από οποιονδήποτε επιθυμεί και μπορούν να εξακριβωθούν και μπορούν πραγματικά να δίδονται, ας πούμε, ενώπιον όλου του λαού, και έχουν πάντοτε βέβαια πνευματικά αποτελέσματα. Δεν γίνονται τα θαύματα για να έχουμε να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο ότι έχουμε υπερφυσικές δυνάμεις, διότι ουδέποτε ο Θεός ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά ενεργεί ο Θεός θαύματα μόνο όταν αυτά θα έχουν μια πνευματική ωφέλεια αιωνίου διαστάσεως στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει λόγος πνευματικής ωφελίας, δεν ενεργούνται τα θαύματα. Ο Στέφανος λοιπόν ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Βλέπετε, είχαμε πει κι άλλες φορές αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν τους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, και οπωσδήποτε από τότε μέχρι σήμερα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να είναι μέλος της Εκκλησίας και να αγωνίζεται σε αυτόν τον κόσμο. Πρώτο πράγμα είναι η πίστη. Η πίστη, η οποία, όπως λένε οι πατέρες μας, έχει δύο στάδια στην πορεία της. Η πρώτη μορφή πίστεως είναι η πίστη, η εισαγωγική πίστη, αυτή η πίστη κατά την οποία πιστεύουμε, παραδεχόμαστε δηλαδή τα δόγματα της Εκκλησίας, πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, πιστεύουμε στην ενσάρκωση του Θεού Λόγου του Ιησού Χριστού, στη σωτηρία του κόσμου, πιστεύουμε στην δύναμη της Εκκλησίας και των μυστηρίων και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία μας παρεδόθησαν. Αυτή είναι η πρώτη μορφή πίστεως, η εισαγωγική πίστη. Όμως υπάρχει και πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, και το δεύτερο στάδιο της πίστεως της θεωρίας, δηλαδή της πίστεως η οποία γεννάται στον άνθρωπο μετά από έμπραχτη επαλήθευση τρόπον της δυνάμειος του Θεού στη ζωή μας. Και αυτή η παρουσία της χάριτος στη ζωή μας
κατά τρόπο χειροπιαστών, γίνεται μετά από, πολλές δοκιμασίες, μετά από πολλούς πειρασμούς. Για να στρέψουμε τα μάτια μας πίσω στην ιστορία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, των Αγίων που προηγήθηκαν του Χριστού και όλων των Αγίων βέβαια από τότε μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι η πίστη των Αγίων αυτών θαυματούργησε, ήλκησε τρόπον την αντιχάρη του Θεού, ώστε να έμπραχτα να επέμβει όταν έφτασε στο άκρο άωτον της ανθρωπίνης, ας πούμε, υπομονής και αντοχής. Έναν τεράστιο παράδειγμα το οποίο αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, το οποίο είπαμε και άλλη φορά, είναι το παράδειγμα του Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος ενώ γέννησε με επαγγελία από τον Θεό τον γιο του, τον Ισαάκ, εν τούτης, όταν ο Θεός του εζήτησε να πιάσει το παιδί του και να πάει πάνω στο βουνό, να το θυσιάσει, να το σφάξει εκεί εις τον Θεό, δεν εδίστασε, δεν εγόγγισε, δεν ολιγοψύχησε, αλλά πήγε και ετοιμάστηκε να σήκωσε το σπαθί να θυσιάσει το παιδί, και εκείνη την ώρα πραγματικά επενέβη άγγελος Κυρίου και σταμάτησε αυτό το γεγονός. Και έτσι ο Θεός ευράβευσε την πίστη του Αβραάμ και την πίστη όλων των Αγίων. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας. Δηλαδή αυτή η μεγάλη πίστη της θεωρίας, η οποία ήρθε στον άνθρωπο, στους ανθρώπους, στους Αγίους, μετά από την ακλόνητη εμμονή τους εις των λόγων του Θεού, παρά τις ποικίλες αντιθέσεις του περιβάλλοντος, της λογικής, των συμπτωμάτων, ακόμα ας πούμε και του ίδιου του Θεού μερικές φορές, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Αβραάμ, αυτή η μεγάλη πίστη είναι που μακαρίζεται και θεωρείται το τέλειο είδος της πίστεως. Αυτήν την πίστη είχε ο Στέφανος και αυτήν την πίστη είχαν οι Άγιοι και μπόρεσαν και αυτοί και ομολόγησαν τον Θεό και δεν εφοβήθησαν τον θάνατο και τον αφανισμό της ζωής τους από τον κόσμο αυτόν. Σαν αποτέλεσμα δε της πίστεως αυτής ήταν πραγματικά η δύναμη η οποία έβγαινε από την πίστη, διότι εάν δεν πιστεύουμε στον Θεό δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε το σθένος αυτό να ομολογήσουμε ή να προχωρήσουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο η δειλία θεωρείται ως αμαρτία, η δειλία, ο δισταγμός, η φοβία θεωρούνται ως ψυχικές ασθένειες, πνευματικές ασθένειες, και ο Θεός τις καταδικάζει και απομακρύνει τους δειλούς από προσώπου Του. Όπως είπαμε και άλλες φορές στην Αποκάλυψη, εκεί φαίνονται ότι μαζί με αυτούς που εχωρίστηκαν αιώνια από τον Θεό και ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός την κοιωμένη, εις την αιώνια ανωδύνη της απομακρύσεως από τον Θεό, εκεί ήταν και οι δειλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι όπου δεν μπόρεσαν να φυλάξουν τον Λόγο του Θεού, έχοντες μέσα τους δειλία. Διότι η δειλία σημαίνει ολιγοπιστία, σημαίνει έλλειψη πίστεως. Διότι αν πιστεύεις πραγματικά ότι ο Θεός είναι δυνατός να σε σκεπάσει, να σε ενισχύσει, να σου δώσει δύναμη, αν πιστεύεις ότι το να ομολογήσεις ή να μιλήσεις τον Λόγο του Θεού δεν είναι έργο δικό σου, αλλά έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε πού υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε και να δειλιάσουμε? Η δειλία δεν έχει χώρο εις την καρδία του χριστιανού. Είναι σύμπτωμα πνευματικής ασθενείας. Γι' αυτόν τον λόγο όσοι από εμάς βλέπουμε ότι δειλιάζουμε και φοβόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό, φοβόμαστε να τηρήσουμε την εντολή του Θεού, φοβόμαστε να προχωρήσουμε, ας πούμε, στον πνευματικό αγώνα με χίλιδες δυο προφάσεις, να ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μαρτυρεί σε εμάς πίστη. Και έτσι, αφού δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει ούτε δύναμη. Διαβάζαμε αυτές τις μέρες στη μονή, στο μοναστήρι μας, στην τράπεζα εκεί που τρώμε, το βίο του Αγίου Μάρκου, του ασκητού, του Αθηναίου, ο οποίος έζησε 97 χρόνους στην έρημον, χωρίς να δει κανέναν άνθρωπο. 97 χρόνους τελείως μόνος του. Όταν ήταν να πεθάνει, που ήταν 120 χρονών πόσον ήταν, πήγε ο Αβάς Σεραπείων και το συνήντησε κατόπιν αποκαλύψεις του Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος
ο οποίος ήταν στην Αίγυπτο, ασκήτευσε στην Αίγυπτο, εδηγήθηκε εκεί πώς πήγε και βρήκε τον τόπο εκεί να ασκητέψει. Και πήγε ρίχνοντας στην θάλασσα ένα ξύλο και καθήμενος πάνω στο ξύλο. Και ταξίδευσε όλη εκείνη τη θάλασσα, καθισμένος πάνω σε ένα ξύλο, έχοντας την ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει εκεί που πρέπει για τη σωτηρία του. Και είναι βέβαια αυτό, δεν συστήνεται να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα, αλλά είναι για να δούμε δηλαδή το τι δύναμη πίστεως είχαν οι Άγιοι και τι ακλόνητη εμπιστοσύνη και ελπίδα είχαν στην πρόνοια του Θεού, προκειμένου να αφιερώσουν εξ ολοκλήρου τον εαυτόν τους σε αυτόν. Και ήξεραν ότι εφόσον πορεύομαι να τηρήσω την εντολή του Θεού, πορεύομαι να αφιερώσω τον εαυτό μου στον Θεό, άρα λοιπόν ο Θεός είναι μαζί μου και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι το οποίο δεν θα μου επιτρέψει να ολοκληρώσω τον πόθο μου. Αφού λοιπόν ο Στέφανος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως, είχε δηλαδή τα γνωρίσματα αυτά του χριστιανού, του τελείου χριστιανού, έκανε και θαύματα μεγάλα εις των λαών. Εδώ θέλω να σας πω το εξής πράγμα, το οποίο δυστυχώς ακούμε και πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι είναι ασθενείς και πάνε άλλοι άνθρωποι χριστιανοί να τους παρηγορήσουν. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ λεπτότητα όταν πηγαίνουμε να παρηγορήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε έτσι δύσκολες καταστάσεις, είτε δυσκόλων ασθενειών, είτε οικογενειακών δυσκολιών, είτε ακόμα σε θανάτους, ας πούμε, τραγικούς θανάτους μελών της οικογένειάς τους. Κάναμε το λάθος, και ιδιαίτερα, ας πούμε, έτσι, από μια αφέλεια να την πω, να λέμε στους ανθρώπους να πιστεύεις και θα γίνει θαύμα, ή αν πιστεύεις θα γίνει θαύμα, ή εγώ προσευχήθηκα και πίστευα και μου έγινε θαύμα. Αυτές οι ακατάλληλες παρηγοριές προετοιμάζουν τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος πάσχει, να αντιδράσει κατά του Θεού. Διότι το θαύμα δεν είναι μέσα στη φύση μας. Το θαύμα θα συμβεί μία φορά, θα συμβεί δύο φορές. Δεν συμβαίνει πάντοτε, ούτε είναι κάτι το οποίο είναι οπωσδήποτε επακολουθεί στην πίστη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τόσοι άνθρωποι που αποθνίσκουν κάθε μέρα με ασθένειες, με δυστυχήματα, οτιδήποτε, στερούνται πίστεως. Ή είναι, ας πούμε, ασθενείς η πίστη τους και έχουν οποιαδήποτε άλλες αμαρτίες. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τεραστία πίστη, άνθρωποι που είναι ενάρετοι, και όμως υπόκειται σε πολλές δυσκολίες. Το αν θα γίνει θαύμα ή όχι, αυτό είναι κάτι που το οποίο γνωρίζει η πάνσοφος πρόνοια της αγάπης του Θεού και όχι οι δικές μας επιπολαιότητες. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν πηγαίνουμε να παρηγορούμε ανθρώπους, να μην τους λέμε τέτοια πράγματα, αλλά να τους λέμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε εμάς οπωσδήποτε, ο Θεός δεν το θέλει. Ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του ανθρώπου, ούτε θέλει τις αρρώσκες. Και πάμε και λέμε στον κόσμο ότι έτσι ήθελε ο Θεός και τον πήρε, ας πούμε, τον γιο σου. Μα όταν του λες το άλλο, ότι ήθελε ο Θεός και πήρε το παιδί σου, θα σου πει γιατί δεν ήθελε να πάρει το δικό σου και πήρε το δικό μου. Και τι Θεός είναι αυτός ο οποίος πιάνει τα παιδιά του κόσμου? Τόσο κακούργος είναι να αρπάσει τα παιδιά από τους ανθρώπους και μας κάνει εμάς, ας πούμε, δυστυχισμένους? Γιατί να θέλει να το πάρει? Δεν έπρεπε να θέλει. Και έχουν δίκαιο οι άνθρωποι, διότι είναι σωστή η σκέψη τους. Διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο, ούτε δημιούργησε θάνατον ο Θεός στον κόσμο, ούτε αρρώσκες, ούτε κακουχίες, ούτε αναπαύεται ο Θεός σε αυτές τις συμφορές που έρχονται σε εμάς. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τρόποντι, να το πούμε έτσι, πονεί και συμπάσχει μαζί μας ή στην δυσκολία μας, αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός εδάκρισε και εθλίβετο και συμπονούσε τον άνθρωπο, διότι είναι ο πλέον φιλάνθρωπος ο Θεός από τον κάθε ένα από εμάς. Όμως, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά, είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, μπήκαν μέσα στη ζωή μας λόγω της ανταρσίας του ανθρώπου και της διακοπής του από τον Θεό, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν. Τώρα η σοφία του Θεού έγκυται στο γεγονός ότι αυτά τα δυσάρεστα, τα αρνητικά που υπάρχουν, ο Θεός τα μπολιάζει, τα μεταφέρει, μας δίνει την δύναμη και την δυνατότητα και τον τρόπο να τα αξιολογήσουμε για τη σωτηρία μας. Κάνοντας υπομονή,
και προσπαθώντας σε αυτά να τηρήσουμε ακλόνητον την πίστη μας και την ευγνώμονα διάθεση μας εις την αγάπη του Θεού, καλλιεργείται η ψυχή μας και ελευθερώνεται από τα δεσμά της ύλης, σπρώχνεται τρόποτε να πιέζεται από τις περιστάσεις και ανεβαίνει προς τον Θεό. Πηγαίνει από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα αιώνια, από τα πρόσκαιρα στα μέλλοντα, στα μένοντα, και όλες αυτές τις καταστάσεις τις ουράνιες, οι οποίες είναι πραγματικά οι πλέον μόνιμες για μας, αφού όλοι πορευόμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Για αυτόν τον λόγο, να μην προβάλλουμε τα θαύματα και καταντούμε κι εμείς σαν τους μάγους, και όποιος πάει να δει έναν άρρωστο τον παίρνει μαζί του και διάφορα φυλαχτά και διάφορα πράγματα και ξέρω εγώ λαδάκια, βαμβάκια, και δημιουργούμε στον άλλον άνθρωπο την εντύπωση ότι είμαστε σαν τους μάγους της Αφρικής, που κουβαλά ο κάθε μάγος μαζί του και ένα πώς να πούμε, εξόρκι να πούμε, που το οποίο κάνει θαύματα. Και τελικά δεν γίνονται θαύματα, διότι ο Θεός δεν είναι ανόητος σαν εμάς, και ο Θεός δεν είναι εκεί που θέλουμε εμείς, αλλά εκεί που θέλει εκείνος. Και έτσι κλονίζεται επίσης των ανθρώπων, τους δημιουργούνται ερωτήματα, απορίες, τραγικά διλήμματα, και παρουσιάζεται ο Θεός στα μάτια αυτών των ανθρώπων ως ένας απάνθρωπος σαδιστής, ο οποίος αρπάζει και τρώει τα παιδιά τους και τους συντρόφους τους και τους ίδιους τους ταλαιπωρεί αφάνταστα. Γι' αυτόν τον λόγο πολύ προσοχή, όχι τέτοιες ανοησίες που δημιουργούν ας πούμε άσχημες εντυπώσεις που ο Θεός δεν τις θέλει, ούτε μας παρέδωκαν οι Άγιοι και η Αποκάλυψη του Θεού και η Εκκλησία τέτοιων τρόπων παρηγοριάς. Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Να ξέρουμε να μιλούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, ενώ ο Στέφανος ήταν πλήρης πίστος και δυνάμεος και έκανε μεγάλα θαύματα, εν τούτης βλέπετε, θα δούμε εδώ πιο κάτω τι σημαίνει άνθρωπος. Και λέει στο στίχο 9, «Ανέστησαν δε τινές των εκ της συναγωγής της λεγομένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο και ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο Ελάλη». Τότε λοιπόν μερικοί από τη συναγωγή, η συναγωγή είναι ο χώρος που μαζεύονται οι Εβραίοι και προσεύχονται και διάβαζαν το Μωσαϊκό νόμο, από τη συναγωγή που ελέγεται των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων και των από Κιλική και από τους καταγωγμένους από την Κιλικία και Ασία, εσηκώθηκαν και συζητούσαν με τον Στέφανον, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Βλέπετε ποιος είναι ο άνθρωπος, ενώ έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο. Ο Στέφανος, ξέρετε, ήταν νέο παιδί, ήταν 20 χρονών, ήταν μόλις πέρασε την εφηβεία και εξελέγηκε από τους Αποστόλους με το Πνεύμα του Άγιον. Είχε αυτήν τη χάρη, τη μεγάλη χάρη, η οποία εσκήνωσε μέσα του πραγματικά και τον εδόξασε ο Θεός από τότε και σε όλους τους αιώνες μέσα στην Εκκλησία. Και ο Στέφανος ήταν πλήρης χάριτος, πλήρης Αγίου Πνεύματος, και έκανε τόσα θαύματα ενώπιον όλων, εν τούτης δεν επίστεψαν οι άνθρωποι και ξεσηκώθηκαν μερικοί ευλαβείς από τη συναγωγή, άνθρωποι που πήγαιναν και διαβάζαν τον Μωσαϊκό νόμο, και άρχισαν να του εναντιώνονται και να συζητούν μαζί του, όμως παρά τα αυτά, παρά την δική του δύναμη, δεν μπορούσαν να αντισταθούν εις την σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσαν, διότι εις τον Στέφανον επαληθευόταν ο λόγος του Κυρίου, του Χριστού, που είπε ότι όταν έρχεστε αντιμέτωποι να μιλήσετε και να ομολογήσετε τον λόγο του Θεού, να μην προμελετάτε τι θα πείτε, διότι εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία στην οποία δεν θα μπορέσουν κανείς να προβάλλει αντίσταση και κανείς δεν θα μπορέσει να καταργήσει τον λόγο του Θεού, διότι δεν είσαστε εσείς που ομιλείτε, λέει ο Χριστός, αλλά το πνεύμα του Πατρός, το πνεύμα του Άγιον το οποίο θα ομιλεί. Και έτσι βλέπουμε ότι εκεί που ομιλεί ο Θεός, εκεί που το πνεύμα του Άγιον είναι παρόν, τότε όσο σοφός και όσο έξυπνος και όσο μελετημένος είναι αυτός ο οποίος αντιστέκεται, δεν μπορεί να σταθεί. Πάντοτε η Εκκλησία μας, σχεδόν πάντοτε ας πούμε, οι πιο πολλοί από εμάς, όλους που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, είμαστε άνθρωποι
χωρίς ας πούμε ιδιαίτερα έτσι χαρίσματα λόγου και σοφίας και μορφώσεως. Οπωσδήποτε ας πούμε εις τον κόσμο των εκτός της Εκκλησίας υπάρχουν πολύ πιο μορφωμένοι και πολύ πιο έξυπνοι και αξιόλογοι άνθρωποι από εμάς. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Όμως βλέπετε ότι τελικά τα ανθρώπινα πράγματα, τα ανθρώπινα κατασκευάσματα καταλήγουν στον θάνατο και σβήνουν με τον θάνατο. Ενώ ο Λόγος του Θεού, ο οποίος διαχειρίστηκε από τους αγραμμάτους ψαράδες και από τους πατέρες της Εκκλησίας που ήταν απλοί άνθρωποι και ήταν άγιοι άνθρωποι και πιο πολύ ήταν αγράμματοι και εσώθηκε μέσα από όλες τις γενναίες και μέσα από όλες τις δυσκολίες. Μόνο να σκεφτούμε ότι 400 ολόκληρα χρόνια, 10-12 γενναίες και εδώ στον τόπο μας και παντού στην Ορθοδοξία, στον ελληνικό χώρο, κράτησαν την πίστη και την εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ασάλευτον αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι που ήταν σκλαβωμένοι, που δεν ήξεραν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, που δεν είχαν ούτε ιερείς μορφωμένους ούτε επισκόπους. Κράτησαν πραγματικά την πίστη και την παρέδωσαν μέχρι σε εμάς. Αποδεικνύεται πράγματι ότι αυτοί οι άνθρωποι ναι μεν εστερούν την ανθρώπινη σοφία, όμως είχαν τη θεϊκή σοφία, είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι δεν έσβησε το φως του Ευαγγελίου εις τον τόπο μας, εις την γενεά μας, αλλά παρεδόθηκε ασάλευτον και χωρίς την παραμικρή αλλίωση. Ενώ πολλές φορές εκεί που υπάρχει ανθρώπινη σοφία και που υπάρχουν ας πούμε εξυπνάδες και ρητορίες και μελέτες κοσμικές, εκεί αρχίζει να υποχωρεί η πίστη και να χαλάει ας πούμε η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που είναι της Εκκλησίας και να έχουμε μετά προβλήματα πνευματικά εις το χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό εμείς να μην φοβόμαστε, διότι να ξέρουμε ότι σε εμάς στην Εκκλησία υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον και πορεύεται η Εκκλησία με αυτήν τη δύναμη και όχι με την δύναμη των ανθρωπίνων ικανοτήτων, και έτσι πρέπει να φροντίζουμε να εξοπλίζουμε ανθρωπίνως την Εκκλησία με ιδιοφυΐες. Η Εκκλησία δεν χρειάζεται ιδιοφυΐες, χρειάζεται Αγίους. Εάν έχουμε Αγίους, τότε η Εκκλησία δοξάζεται. Εάν δεν έχουμε Αγίους, τότε η Εκκλησία δεν φαίνεται να καρποφορεί. Εάν έχουμε όμως Αγίους ιδιοφυΐες, τότε αυτό είναι το τέλειο. Είμαστε στο στίχο 11. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακυκώμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και των Θεών. Τότε έβαλαν κρυφά ανθρώπους να πούν, δηλαδή έβαλαν ψευτομάρτυρες, οι οποίοι ήταν ας πούμε εκπροθέσεως, δηλαδή ήθελαν να κατηγορήσουν, ήθελαν να πούν ψεύτικες κατηγορίες, ότι όπως έγινε και στο Χριστό δηλαδή, και είπαν ότι ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού. Βλέπετε μέχρι που φτάνει ο άνθρωπος η κακία. Δεν εδίστασαν προουδενός, ενώ έβλεπαν και αυτοί τα θαύματα, έβλεπαν και τον Στέφανο και καταλάβαιναν, ήξεραν, αλλά η κακία εσκόντισε τον νου τους. Η κακία και όπως όλα τα πάθη έχουν το γνώρισμα να σκοτίζουν την λογική μας και να μην μας αφήνει να ενεργούμε σωστά. Και έτσι λοιπόν και αυτούς σκοτίστηκε ο νους τους και έβαλαν ψεύτικους μάρτυρες οι οποίοι είπαν ότι ο Στέφανος έλεγε βλασφημίες εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Θεού. Και έτσι λοιπόν, αφού είπαν αυτά τα πράγματα, συνεκίνησαν τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντες συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριο. Έστησαν δε μάρτυρας ψευδής λέγοντας: ο άνθρωπος ούτος ου πάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου. Ακυκώαμε γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθη απαρέδωκεν ημίν Μωυσής. Αφού λοιπόν είπαν αυτά τα λόγια, τότε ξεσήκωσαν τον λαόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και όρμησαν επάνω του Στεφάνου και τον άρπαξαν βία και τον έφεραν στο συνέδριο. Επαναλαμβάνεται δηλαδή αυτό το οποίο έγινε και στους Αποστόλους, τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Και παρουσίασαν και τους ψευδομάρτυρας, οι οποίοι έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα
κατά του Αγίου αυτού τόπου και κατά του νόμου. Διότι τον έχουμε ανακούσει να λέγει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταστρέψει τον τόπο αυτόν και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωκε ο Μωυσής. Βλέπετε ότι ο Χριστός είπε εις τους μαθητές του ότι όταν θα σας αρπάξουν και θα σας οδηγήσουν να σας σκοτώσουν, τότε τους λέει πάσο από χτίνας ημάς δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Δηλαδή εκείνος που θα σας σκοτώσει, που θα σας σκοτώνει, θα νομίζει ότι θυσιάζει εις τον Θεό. Θα νομίζει ότι αυτό που κάνει είναι έργο στο οποίο δοξάζεται Θεός. Δηλαδή τέτοια διαστροφή θα υπάρξει στην συμπεριφορά απέναντι των χριστιανών, ώστε το να σκοτώνουν χριστιανούς θεωρείται ως θυσία εις τον Θεό. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται πάντοτε, ότι ο άνθρωπος, εάν δεν διακατέχεται από το Πνεύμα του Άγιον, από το φωτισμό του Θεού, φτάνει σε τόσα μεγάλα λάθη που γίνεται το μαύρο άσπρο και η νύχτα γίνεται μέρα και ο φόνος των Αγίων γίνεται θυσία, νομίζουν ότι γίνεται θυσία ευπρόσδεκτος εις τον Θεό. Βέβαια έγινε αυτό, γίνεται και γινόταν πάντοτε στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως εδώ να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το σημείο και να πούμε ότι πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι μοιάζομαι με αυτούς εδώ που υποτίθεται σαν ευλαβείς άνθρωποι και άκουαν τον νόμο και σαν μέσα στη συναγωγή, καμιά φορά έχουμε τέτοια συμπεριφορά απέναντι άλλων ανθρώπων που νομίζουμε ότι όταν πληγώσουμε τον άλλο και όταν τον τσεκουρώσουμε και τον συντρίψουμε, νομίζουμε ότι προσφέρουμε λατρεία εις τον Θεό. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η αληθινή λατρεία του Θεού είναι να σώσουμε τον αδερφό μας, να τον στηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε να δει τον Θεό και όχι να τον συντρίψουμε με τον έλεγχο και την αυστηρότητά μας. Και βλέπουμε πολλές φορές χριστιανούς και από εμάς τους κληρικούς και τους θεολόγους, ιδιαίτερα οι θεολόγοι λίγο περασμένων ετών, όταν έβγαιναν να κάνουν κήρυγμα ήταν τόσο αυστηροί, να πούμε, που νόμιζες ότι τώρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ο Θεός θα τους πιάσει όλους βαρύνους στην κόλαση. Είχαμε μανία δηλαδή να καταδικάσουμε τον κόσμο σώνη και καλά μες στην κόλαση. Δηλαδή υπήρχε η αντίληψη ότι με την αυστηρότητα θα αμυνθούμε τρόπον τεινά του Λόγου του Θεού. Αλλά δεν ξέρουμε τελικά, αυτό είναι ένα σύμπλεγμα της αδυναμίας, διότι νομίζαμε ότι ο Λόγος του Θεού και η Εκκλησία στέγει πάνω σε ανθρώπινα στηρίγματα. Και αυτόν τον λόγο μας απασχολεί έντονα. Βλέπουμε πολλές φορές χριστιανούς να διαρωτώνται και να απασχολούνται με το πώς μπήκε μια κοπέλα μέσα στην Εκκλησία, ας πούμε, τι ρούχα φορούσε και τι ρούχα πρέπει να φοράει και ποια ρούχα επιτρέπονται και ποια ρούχα δεν επιτρέπονται. Ή ξέρω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα που βέβαια εντάξει. Καλό είναι, ας πούμε, να μπαίναμε σεμνά και σοβαρά μες στον ναό του Θεού. Όμως είναι λάθος, ας πούμε, να συντρίψουμε τον άνθρωπο για να σώσουμε δήθεν τον ναό από την βεβήλωση και να δημιουργούμε τέτοιες καταστάσεις. Ή ακόμα, ας πούμε, άνθρωποι εκκλησιαστικοί που επεμβαίνουν και ελέγχουν συντρίποντας τον άλλο προκειμένου τάχανα ότι έκαμε ένα λάθος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Θέλει πολύ προσοχή, διότι τελικά αυτό που νομίζουμε ότι είναι θυσία και έργων Θεού καταλήγει να είναι θυσία του ανθρώπου. Να θυσιάσουμε και να φωνεύσουμε άλλη ψυχή νομιζόμενοι ότι κάνουμε έργο Θεού. Βέβαια αυτοί που έκαναν εδώ οι Εβραίοι ήσαν άνθρωποι που ήταν στερημένοι τελείως από τη χάρη και κινήθηκαν από κακία, δεν κινήθηκαν από αφέλεια όπως κάνουμε εμείς. Αφού είπαν λοιπόν αυτά τα πράγματα και τον εδυσφήμισαν τον Στέφανο και τον εξουθένωσαν και τον ατίμωσαν και τον έφεραν σε δύσκολη θέση που πλέον δεν είχε ανθρώπινη παρηγοριά και ανθρώπινη βοήθεια, τότε έγινε κάτι το θαυμαστό. Και λέει στο στίχο 15 ότι όλοι αυτοί που τον άρπαξαν ατενίσαντες σε αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο
είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου. Όλοι αυτοί που εκάθοντο να τον δικάσουν, οι ψευδομάρτυρες, αυτοί που εμένον τον αντίον του, και όταν είπαν τα λόγια αυτά, τα ψεύτικα της ψευδομαρτυρίας εναντίον του, όταν εκείταξαν να τον δουν, τότε είδαν το πρόσωπο αυτού ως η πρόσωπο αγγέλου. Έλαμψε το πρόσωπο του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε σαν άγγελος. Τόσον δηλαδή ο Θεός τον εδόξασε εκείνη την ώρα που αυτό το παιδί που ήταν 20 χρονών ομολόγησε ενώπιον του συνεδρίου των Εβραίων. Εάν οι Εβραίοι σήμερα είναι Εβραίοι και ποιος τους ακούει, ας πούμε, λέει αυτός είναι Εβραίος, φανταστείτε τότε που ήταν Εβραίοι, δηλαδή καθαρό εμεί, τι Εβραίοι ήταν εκείνοι και τι μανία είχαν δηλαδή. Και σε αυτήν τη δύσκολη θέση, στηριζόμενος από την πίστη, την ακλόνητο και την αγάπη και την δύναμη που αντλούσε από αυτήν, ομολόγησε το όνομα του Θεού και σιώπησε πριν καν μιλήσει εδώ, τότε ο Θεός τον εδόξασε ενώπιον όλων και έλαμψε το πρόσωπό του ως η πρόσωπον αγγέλου. Δηλαδή, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ήταν μέσα του και ήταν πλούσια και σκύνωνε μέσα του, εκδηλώθηκε και εξωτερικά. Είναι ένα πολύ συγκινητικό στοιχείο αυτό, το οποίο βλέπουμε δηλαδή πώς δοξάζει ο Θεός τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Και αυτό το σημείο φαίνεται ότι η δόξα του Θεού, η άχτιστος δόξα του Θεού, το άχτιστον φως, το θείο φως, δεν αφορά μόνο την ψυχή του ανθρώπου, δεν είναι ένα πνευματικό φαινόμενο το οποίο αφορά την ψυχή μας, αλλά εκπέμπεται και στο πρόσωπό μας, στο σώμα μας, και όλος ο άνθρωπος αντανακλά από αυτό το άχτιστο φως. Και από τότε, σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας και των προφητών και των πατριαρχών, βλέπουμε τέτοιες ελάμψεις φωτός εις την ζωή της Εκκλησίας. Όσοι έχετε διαβάσει, ας πούμε παραδείγματος χάρη, τα τελευταία βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου, το «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί» και το άλλο που βγήκε τώρα και εξαντλήθηκε σε ένα μήνα μέσα το «Περί προσευχής», θα δείτε εκεί τις εμπειρίες, τις σύγχρονες, τις μαρτυρίες της εμπειρίας του αχτίστου φωτός από αυτόν τον Άγιο Γέροντα, και βέβαια τέτοιες εμπειρίες έχουν πάρα πολλοί. Και πολλοί χριστιανοί, να ξέρετε, έχουν τέτοιες εμπειρίες, αλλά έχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ταπεινοί, άνθρωποι οι οποίοι η ζωή τους είναι μία μαρτυρία και ένα μαρτύριο για την πίστη και την αγάπη του Θεού. Θυμούμε κι εγώ κάποτε ένας γέροντας ασκητής στο Άγιον Όρος μου διηγήθηκε πόσες πολλές φορές έβλεπε αυτόν το άχτιστο φως. Μία διαφορά που ήταν σε ένα μοναστήρι και νύχτωσε και προσπαθούσε να επιστρέψει στο κελί του που ήταν στην έρημο, έπεσε μέσα στο δάσος, μέσα στα δηλαδή τα πυκνά δάση του Αγίου Όρους, και δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο. Και ήταν χειμώνας, και ο χειμώνας είναι φοβερός. Αν μείνεις έξω μερικές ώρες, αμέσως θα πεθάνεις. Τόσο παγωμένα όλα, ας πούμε, το χειμώνα. Και μόλις έστρεψε τον νου του εις τον Θεό και προσευχήθηκε, έλαμψε ολόκληρος, και από αυτό το φως έβλεπε και προχωρούσε και πήγε και βρήκε το κελί του. Και ένας άλλος Ρώσος, ένας ο οποίος εκοιμήθη τώρα, πατήρ Αυγουστίνος λεγόταν, στη Μονή Φιλοθέου, στη σκήνη της Μονής Φιλοθέου, όταν πήγαν μερικοί να τον φύγουν από το κελί, το οποίο ήταν τιμόρροπο και δεν είχε την παραμικρή παρηγοριά, έλεγε αυτός ο γέροντας ότι δεν μπορώ να φύγω από το κελί μου. Εδώ όταν εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ», το κεφάλι μου είναι σαν το λούξ. Δεν ήξερε να πει δηλαδή πως βλέπει το άχτιστο φως, γιατί ήταν Ρώσος και δεν ήξερε ελληνικά. Και έλεγε ότι λάμπει δηλαδή σαν το λούξ, αυτό το λούξ του πετρελαίου, όσοι ξέρετε, στο Άγιον Όρος είχε τέτοια. Και τέτοιες καταστάσεις δηλαδή, πνευματικές εμπειρίες του φωτός αυτού, του ιδίου φωτός το οποίο είχε ο Στέφανος και έλαμψε το πρόσωπον του ως η πρόσωπον αγγέλου, είναι γεμάτη η ιστορία της Εκκλησίας. Όμως αυτή η εμπειρία δεν είναι καθόλου φτηνή και καθόλου πρόχειρη. Είναι η εμπειρία η οποία δίδεται πότε, όταν φτάσουμε εκεί στο έσχατον όριο της ομολογίας μας, της ομολογίας της πίστεώς μας, μέσα και μετά από πολλούς πειρασμούς, από πολλές λήψεις, από πολλές δοκιμασίες, εκεί που πλέον δεν χωρεί άλλη ανθρώπινη
συμπαράστασης και βοήθεια. Και νομίζω να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί μετά στο κεφάλαιο 7 έχει άλλη ενότητα. Παρόλο λοιπόν που έλαμψε το πρόσωπό του και τον είδαν όλοι, και όλοι αυτοί που τον καταδίκασαν και τον κατηγορούσαν είχαν αυτήν την μπροστά τους την χειροπιαστή μαρτυρία, ότι αυτό το παιδί, αυτός ο νέος είναι άγγελος, είναι σαν άγγελος, διότι έλαμπε το πρόσωπό του. Παρά τα αυτά όμως ήταν τόσο μεγάλη η διαστροφή πνευματική που είχαν μέσα τους, που δεν σταμάτησαν την κακουργία, αλλά προχώρησαν πιο κάτω στην δίκη και στην καταδίκη του, μετά στον λιθοβολισμό και στο μαρτύριό του. Γι' αυτό να ξέρετε ότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι ένα τεράστιο μυστήριο. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Ό,τι και να δει, ό,τι και να ακούσει, ό,τι και αν του κάνουμε, εάν δεν έχει διάθεση ο ίδιος μέσα του να αλλάξει, αν δεν έχει έστω και την παραμικρή δεχτικότητα να πλησιάσει τον Θεό, να δεχθεί έστω και αμυδράν ακτίναν από το φως του Θεού, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτε ο Θεός μπορεί να επέμβει, ούτε κανείς δεν μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά πορεύεται τον δρόμο του. Μπορεί σε ένα κατοπινό στάδιο να αλλάξει. Εδώ ο Παύλος που ήταν παρόν, και ο Παύλος εδώ που τον δίκαζαν, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, τα είδαν όλα αυτά τα πράγματα. Και όμως δεν άλλαξε όταν τα έβλεπε. Και ήταν παρόν που σκότωσαν τον Στέφανο. Και πάλι δεν άλλαξε. Και άλλαξε αργότερα. Διότι αργότερα ήταν έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος τώρα. Έτσι αφενός μεν να μην απελπιζόμαστε, διότι ο άνθρωπος είχε μια ολόκληρη πορεία ζωής μπροστά του, και ο Θεός ως Πανάγαθος Πατέρας που είναι, θα πλησιάσει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, και αφετέρου να μην νομίζουμε ότι με το να πούμε πολλά ή να κάνουμε πολλά ή να αδειμονούμε και να χωνόμαστε, ας πούμε, σημαίνει θα φέρουμε τον κόσμο όλον πίσω στην Εκκλησία. Δεν έρχεται ο κόσμος στην Εκκλησία. Όχι διότι η Εκκλησία είναι αδύνατη, όχι διότι η Εκκλησία στερείται θαυμάτων ή στερείται αγίων ή στερείται διδασκάλων ή διότι έχει σκάνδαλα και αδυναμίες. Δεν είναι όλα αυτά. Είναι διότι ο κάθε ένας από εμάς έχουμε τη σκληρότητά μας, είμαστε εγκλωβισμένοι στα πάθη μας, και από τα πάθη εκπέμπεται αυτό το πνευματικό σκοτάδι, το οποίο καλύπτει το νου μας, καλύπτει την καρδία μας, και δεν μπορούμε να δούμε το φως του Θεού. Διότι η Εκκλησία είναι θεία, η Εκκλησία είναι το έργο το οποίο ο Θεός ετέλεσε στον κόσμο. Δεν είναι έργο ανθρώπινο ώστε να εξαρτάται από τις ανθρώπινες επινοήσεις.